χαλαρούν τη μέρα, μπορεί και 100 φορτηγά. Λοιπόν, αυτό αποτύχει σήμερα, δεν δίνουμε θύματα. Γίνεται ένα έργο στην περιοχή μας, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από πουθενά. Δεν παλεύεται αυτή καθόλου. Ξέσπασαν στην κάμερα της Κρήτη TV οι κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας με αφορμή το τροχαίο που σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες στον κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν τεράστια αντίβαρα γλίστρησαν από την ταλίκα που τα μετέφερε και προσγειώθηκαν στο καπό διερχόμενο αυτοκινήτου, το οποίο συνεθλίβει υπό το βάρος σχεδόν 30 τόνων. Έφυγαν τα αντίβαρα και με πλακώσαν. Ο οδηγός και συνοδηγός γλίτωσαν αυτή τη φορά, με κατοίκους όμως να εκφράζουν φόβους ότι το κακό αργά ή γρήγορα θα συμβεί. Το πρόβλημα είναι μείζον. Αυτή τη στιγμή, βλέπετε εδώ πέρα, οι δρόμοι είναι στενοί, δεν μπορούν να περνούν τέτοια φορτηγά και με αυτόν τον όγκο. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Όπου δεν ξεφορτώνουν τα μπάζα, περνούν πάνω κάτω τα φορτηγά, δεν ξανοίγουν τίποτα την ώρα του σχολείου, περνούν τα φορτηγά πάνω κάτω, 2 η ώρα το βράδυ, 3 η ώρα τη νύχτα. Τα έχουν διαλύσει όλα. Εκτελούν ένα έργο στο πόδι. Κάθε πρωί ξεκινάνε με μελέτη στο πόδι. Πού θα πάμε σήμερα, κάνουμε αυτό. 10 η ώρα δεν προχωράει. Α, το αλλάξουμε, το κάνουμε αλλιώς. Δεν γίνεται τίποτα. Με ορατό τον κίνδυνο απένταξης του έργου κατασκευής του δρόμου Ηράκλειο Μεσερά, οι υπηρεσίες τρέχουν να προλάβουν τη μάχη με το χρόνο, προκειμένου να ξεπεραστούν οι όποιες καθυστερήσεις. Το μόνο που κατεβαίνουν οι υπουργοί και οι γραμματείς κάτω και τους ενδιαφέρει ο χρόνος και τίποτα άλλο. Ούτε αν κάνουν ζημιά, ούτε αν υπάρχει μελέτη για το που πάνε τα μπάζα, ούτε αν τα φορτηγά που δουλεύουν έχουν άδειες, έχουν ασφάλεια. Τίποτα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν τη δουλειά τους στον χρόνο μέσα που πρέπει να κάνουν. Να γλιτώσουν τα 70 εκατομμύρια. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Έχουν καταστρέψει μια περιοχή του χωριού μας χωρίς καμιά περιβαλλοντική μελέτη. Ούτε στις περιουσίες τους δεν μπορούν να φτάσουν, όπως λένε, με αγροτικούς δρόμους να έχουν κλείσει εξαιτίας της εκτέλεσης των έργων, ενώ τα θορυβώδη μηχανήματα δουλεύουν ακόμα και με τα μεσονύχτιες ώρες. Ακόμα και υπογραφές χρειάστηκε να μαζέψουν για να σταματήσουν τα φουρνέλα που προκαλούσαν δονήσεις έως 6 ρίχτερ. Φουρνέλα και μαζέψαμε υπογραφές, σταματήσανε, μετρήσαμε και κάνανε 6 ρίχτερ σεισμό το φουρνέλο που βάλανε για να σπάσουν να μην δουλεύουν οι σφύρες. Και μαζέψαμε υπογραφές και κανέναν να σταματήσει το έργο. Και τώρα δουλεύουν οι σφύρες όλη νύχτα. Ήρθε εντολή ο υπουργός να δουλεύουν όλη νύχτα για να προχωρήσει το έργο τέτοιο. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ούτε αν κόψαμε το νερό από το χωριό, ούτε αν κόψαμε η οικιστική ανάπτυξη, ούτε αν κόψαμε αγροτικούς δρόμους, δεν μπορούμε να πάμε στην περιοχή. Γιατί, ποιο είναι το όφελος? Ο δρόμος Ηράκλειο Μεσερά βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού, αφού αν δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι το Μάρτιο του 2019, η χώρα μας θα κληθεί να επιστρέψει 71 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.